στολίζονται με χάρη και όταν να βγαίνουν λαμπούνε σαν ήλιο σαν φεγγάρι. Και όταν να βγαίνουν λαμπούνε σαν ήλιο σαν φεγγάρι. Να ήταν τον ουρανό χάρτη, τη θάλασσα μελάνι. Να γράφα για τις εμόρφες κι ακόμα δε με φτάνει. Να γράφα για τις εμόρφες κι ακόμα δε με φτάνει. Είμαστε από το Σύλλογο το Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας, καλεσμένοι εδώ στην ΚΟΜ, από το Σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο Αρίων, στο έκτο αντάμωμα που γίνεται εδώ, στην μνήμη της Άννας Καραμπεσίνη. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Τέτοια εποχή, Σεπτέμβρη, που στην περιοχή μας είναι ο Τρίγος και μετά τον Τρίγο, μετά τη Μουστιά που κρατούσε αρκετό καιρό, γύρω στον 1-1,5 μήνα, γινόντουσαν οι γάμοι. Εισέπραταν τα χρήματα από την πώληση του Μούστου και γίνονταν οι γάμοι. Και είναι σημαδιακό το ότι είμαστε εμείς Σεπτέμβρη εδώ και ντύσαμε την νύφη σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι να μεταφέρετε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου σας και σε άλλες περιοχές όπως είναι εδώ στην ΚΟΜ? Είναι πολύ ωραίο γιατί έτσι γίνεται γνωστό κάτι που γίνεται σε εμάς. Όπως και εμείς παρακολουθούμε τα έθιμα άλλων φορέων στον τόπο τους ή σε άλλους τόπους, και εδώ είδαμε και τους άλλους συλλόγους που παρουσίασαν δικά τους έθιμα. Είναι σημαντικό για την μετάδοση, της κληρονομιάς, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Την διατηρούμε και τη μεταδίδουμε. Τα παιδιά, όλα αυτά που συμμετέχουν σε αυτό το στο σύλλογο και σε όλους τους συλλόγους πολιτιστικούς, νομίζω ο σκοπός μας είναι αυτός, να μεταδώσουμε το παλιό, να το κάνουμε καινούριο, λίγο σύγχρονο. Και γι' αυτό που είδατε σήμερα ήταν μια εξέλιξη της ενδυμασίας στη διάρκεια, ας πούμε, των αιώνων. Δεν ξεκίνησαμε στο 1850 να ντύσουμε, ήταν ρούχα που ανήκαν στην εποχή των αρχών του 20ου αιώνα, με αντίγραφα πιστά από μπαούλα που ανοίχτηκαν και μας έδωσαν τα ρούχα, τους τα κάναμε αντίγραφα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την παράδοση. Να μαθαίνουν οι νέοι κάποια πράγματα, είναι οι ρίζες μας. Να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, πού πάμε. Όσο μπορούμε να το δώσουμε στους νέους αυτό. Πόσα χρόνια είναι το Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας και από πόσα μέλη απαρτίζεται? Το Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας ιδρύθηκε το 1985 και είναι παράρτημα του Κεντρικού Λυκείου, το οποίο κεντρικό έχει ιδρυθεί το 1910. Από την πρωτοπόρο του γυναικείου κινήματος στην Καλλιρόη Σιγανού Παρέν. Είμαστε ένα από τα 55 παραρτήματα της Ελλάδος και μέσα σε αυτό το χώρο έχουμε αρκετά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον έχω αρκετά χρόνια που είμαι στο Λύκειο, σχεδόν από την ίδρυσή του. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την εδώ φιλοξενία σας και από τη διοργάνωση και από το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ευχόμαστε να βρεθούμε πάλι, να συναντηθούμε, να ανταμώσουμε. Και είναι και θέμα γνωριμίας, γνωριζόμαστε και με τους άλλους συλλόγους και ανταλλάσσουμε ιδέες και επισκέψεις, να το πούμε και έτσι. Ευχόμαστε τα καλύτερα για όλους. Καλό φθινόπωρο. Από τον Ιστορικό Σύλλογο Κεραμιδίου Πηλίου θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε καταρχήν αν έχετε ξανάρθει στο νησί μας και πώς σας φάνηκε αυτό το έκτο αντάμωμα εδώ στην ΚΟ. Καλησπέρα. Έχω ευχαριστήσει και νωρίτερα στην εκδήλωση τους ανθρώπους του Αρίωνα για την πρόσκληση που μας έκανε. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο πολύ όμορφο νησί, το οποίο δεν έχουμε την ευκαιρία ακόμη, δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Από αύριο θα το απολαύσουμε. Το αντάμωμα είναι, επειδή ταξιδεύω και Ελλάδα και εξωτερικό σε παραδοσιακά φεστιβάλ χορού πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο από τα πολύ σημαντικά, επειδή τονίζουν την αυθεντικότητα, εδώ τα παιδιά τονίζουν την αυθεντικότητα της κάθε περιοχής και τους χώρους της κάθε περιοχής. Πόσο σημαντικό είναι για σας, για το σύλλογό σας, τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά να ταξιδεύουν, να γνωρίζουν άλλους συλλόγους και να ανταλλάσσουν έτσι χορούς, αλλά και, όλη τη φιλοσοφία που έχει ο κάθε χορός, γιατί ο κάθε χορός κρύβει και μια ιστορία. Εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή
οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από όλα αυτά τα ταξίδια είναι εκπληκτικές, και κυρίως στο εξωτερικό, να βλέπετε ας πούμε Έλληνες με σημαία να μας ακολουθούν και να μας χειροκροτούν. Είναι, τι να σας πω, και για τα παιδιά βέβαια δεν το συζητάμε, περνάμε την παράδοση στις μικρότερες γενιές, έτσι δεν το συζητάμε. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.